Ο Μέγας Αντώνιος γεννήθηκε το 251 μετά Χριστόν στην Άνω Αίγυπτο από πλούσιους και ενάρρωτους γονείς, τους οποίους έχασε σε νεαρή ηλικία. Συγκεντρώνει όμως την προσοχή του στη μυστική θεωρία των μοναχών της ερήμου και στη φροντίδα της μικρής αδελφής του. Γρήγορα αποφασίζει να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να χωρεί για την έρημο, αφού πρώτα τακτοποίησε τη μικρότερη αδελφή του και μοίρασε τη μεγάλη πατρική περιουσία στους φτωχούς της περιοχής του. Στην έρημο πέδευσε την ψυχή του και τη θάσευσε τα πάθη του, φθάνοντας στα ανώτατα όρια της άσκησης, ώστε η ψυχή του Αγίου μπορούσε να εξέρχεται του σώματός του, ενώ βρισκόταν ακόμα εν ζωή. Γίνεται πρότυπο των ασκητών. Πολλοί εξ αυτών έφθαναν στην έρημο για να τον ακούσουν και να τον συμβουλευθούν. Παρέδωσε τη μακάρια ψυχή του στον μισθαποδότη Θεό σε ηλικία 105 ετών. Αν και, όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, μία από τις τελευταίες επιθυμίες του Οσίου Αντωνίου ήταν να μείνει κρυφός ο τόπος της ταφής του. Οι μοναχοί που μόναζαν κοντά του έλεγαν ότι κατήχαν το ιερό λειψανό του, το οποίο επί Ιουστιανού 561 μετά Χριστόν κατατέθηκε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Αλεξάνδρεια και από εκεί αργότερα, το 635 μετά Χριστόν, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη.